Θέλω να διαβάσω μέσα από το Λόγο του Θεού γνωστά εδάφια από το Ματθαίο Ευαγγέλιο, σελίδα 869, κεφάλαιο Καπαβήτα, 22 κεφάλαιο, Ματθαίο Ευαγγέλιο, 869, από την αρχή μέχρι το 14. Και αποκριθείς ο Ιησούς πάλιν είπε προς αυτούς δια παραβολών, λέγουν: ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον βασιλέα, ώστις έκαμε γάμους εις τον υιόν αυτού, και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσι τους προκεκλημένους εις τους γάμους. Και δεν ήθελον να έλθωσι. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους, λέγον: είπατε προς τους προσκεκλημένους, ιδού το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα θρεπτά είναι εσφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα, έλθετε εις τους γάμους. Εκείνοι όμως αμελήσαντες απήλθον, ομένη εις τον αγρόν αυτού, οδέ εις το εμπόριον αυτού. Οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και φώνευσαν: ακούσας δε ο βασιλεύς οργίστη, και πέμψας τα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού: ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών, και όσους αν έβρετε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς, συνήγαγον πάντας όσους έβρων, κακούστε και καλούς, και γεμίστε ο γάμος από ανακεκλημένων. Εισελθόν δε ο βασιλεύς δια να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδεν εκεί άνθρωπον μη ενδεδειμένον ένδυμα γάμου, και λέγει προς αυτόν: φίλε, πώς εισήλθες εντάφτα μη έχον ένδυμα γάμου? Ο δε απεστομώθη. Τότε είπεν ο βασιλεύς προς τους υπηρέτας: δέσαντες αυτού πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Διότι οι πολλοί είναι κεκλειμένοι, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί. Είναι η παραβολή με τον βασιλιά και τους γάμους. Και λέει: ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο βασιλέα, με ένα βασιλέα ο οποίος λέει έκαμε γάμους στον υιό του και απέστειλε τους δούλους του να καλέσει, να καλέσουν τους προσκεκλημένους εις τους γάμους, και δεν ήθελον να έλθωσει. Τους κάλεσε στους γάμους, λέει, και δεν ήθελαν να έλθουνε. Γιατί δεν ήθελαν να έλθουνε? Για ποιο λόγο? Δεν τιμήσανε την πρόσκληση του βασιλιά να πάνε στους γάμους. Ο βασιλιάς τους καλεί και αυτοί δεν θέλουνε. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν θέλουνε τη βασιλεία των ουρανών. Δεν θέλουνε τον Ιησού Χριστό. Δεν θέλουνε καν τον Θεό. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και ο Κύριος δεν πιέζει κανέναν, δεν εκβιάζει κανέναν και δεν θα βάλει κανέναν με το ζόρι στη βασιλεία των ουρανών. Πάλι λέει απέστειλεν άλλους δούλους, λέγον: είπατε προς τους προσκεκλημένους, ιδού το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα θρεπτά είναι εσφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα, έλθετε στους γάμους. Πέστε τους τώρα, τους άλλους τους προσκεκλημένους, αυτοί είναι άλλοι τώρα, ότι όλα είναι έτοιμα. Για το γάμο είναι όλα έτοιμα. Εκείνοι όμως αμελήσαντες απήλθον ομέν εις τον αγρόν αυτού, οδέ εις το εμπόριον αυτού. Αυτή η ομάδα, οι καλεσμένοι, λέει αμελήσανες. Και αυτοί δεν εκτιμήσανε αυτό το κάλεσμα. Δεν θα πάω στο γάμο, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Θα πάω στο αγρό μου, θα πάω στο εμπόριό μου. Δεν θα πάω στην εκκλησία σήμερα, θα καθίσω στο σπίτι, θα μπω στο ίντερνετ.
να δω κάτι, καμιά ταινία, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αμελήσανε, δεν ενδιαφέρθηκανε. Και τι έγινε τώρα, γάμι, και τι έγινε τώρα, έχει το Κύριος, και τι έγινε, τώρα θα γίνει αρπαγή της Εκκλησίας. Λέει, αμελήσανε. Η δεύτερη ομάδα. Εκείνοι όμως, λέει, αμελήσαντες, απήλθον, λέει, ο μεν εις τον αγρό του, ο δε εις τον εμπόριον αυτού, οι δε λοιποί, οι υπόλοιποι, που δεν πήγανε για δουλειά, ας το πούμε έτσι, οι υπόλοιποι, λέει, πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και φώνευσαν. Τους φωνεύσανε, τους σκοτώσανε. Ακούσας δε ο βασιλεύς οργίστη, και πέμψα στα στρέμμα του, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών κατέκαυσε. Και καλά έκανε. Γιατί φωνεύσαν τους δούλους. Έτσι το είδε. Ο βασιλεύς, λέει, οργίστηκε, τους έπιασε, τους απόλεσε, λέει, τους φωνείς και την πόλη κατέκαυσε. Τότε, λέει, προς τους δούλους αυτού, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι, λέει, δεν ήταν άξιοι, δεν ήταν άξιοι, αλλά ήταν καλεσμένοι. Υπάγεται, λοιπόν, εις τας διεξόδους των οδών, και όσους αν έβρετε, καλέσατε στους γάμους. Πηγαίνετε, λέει, στας διεξόδους, και όποιος, λέει, βρείτε, καλέσατε στους γάμους. Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς, συνήγαγον πάντας όσους έβρουν. Συνήγαγον, λέει, όλους όσους βρήκαν. Καλούς, κακούς και καλούς. Και γεμίστε ο γάμος από ανακεκλημένων. Όσους, λέει, βρείτε, καλέστε τους, μην κάνετε καμία διάκριση, μην εξετάσετε, καλούς και κακούς, όλους. Και γέμισε ο γάμος. Ναι, αλλά μέσα είναι και καλοί και κακοί, απ' όλοι. Εμείς τι ήμασταν? Εγώ ήμουν καλός, μπορεί να πει κάποιος. Ο άλλος μπορεί να πει, εγώ ήμουν κακός. Ναι, αλλά με κάλεσε ο Κύριος. Κάλεσε όλους, όποιους βρήκε. Δεν εξέτασε. Είναι μορφωμένος, είναι αμόρφωτος. Είναι όμορφος, είναι άσχημος. Είναι φτωχός, είναι πλούσιος. Είναι υψηλός, είναι κοντός. Δεν το εξέτασε. Όλους. Και γέμισε ο γάμος. Εισελθόν δε ο βασιλεύς για να θεωρήσει τους ανακεκλημένους. Έκανε θεώρηση ο βασιλιάς. Πέρασε από τον καθένα και τον εξέτασε. Και ήτανε, λέει, ένας άνθρωπος εκεί μη ενδεδειμένον ένδυμα γάμου. Δηλαδή, δεν είχε κουστούμι. Δεν είχε κουστούμι. Τι είχε? Είχε φόρμα? Είχε πιτζάμα? Τι φορούσε? Ένδυμα γάμου, λέει, δεν είχε. Και λέγει προς αυτόν, φίλε, πώς εσύ ήλθες εδώ μη έχουν ένδυμα γάμου, λέει. Εμείς όταν μας καλάνε σε γάμο, πώς δινόμαστε? Έχουμε ένδυμα γάμου, και οι άντρες και οι γυναίκες. Αυτός όμως πώς μπήκε μέσα? Εγώ όταν το διάβασα, ξέρετε τι πίστευα? Ότι μπήκε στη βασιλεία των ουρανών, έγινε η θεώρηση, και μετά από τη βασιλεία των ουρανών τον έβγαλε και τον έφυγε στο άλλο μέρος. Δεν ήταν έτσι όμως, γιατί αυτό είναι η παραβολή. Αυτό είναι η παραβολή. Έγινε θεώρηση. Έγινε εξέταση. Πέρασε ο βασιλιάς από όλους. Και ένας μπόρεσε και μπήκε χωρίς ένδυμα γάμου. Γιατί νόμιζε ότι δεν θα τον δει ο βασιλιάς? Δεν θα τον δει. Δεν μας βλέπει ο Θεός?
Μπορούμε να κρυφτούμε από τον Θεό? Δεν μας βλέπει. Μέρα και νύχτα. Τι κάνουμε, τι σκεφτόμαστε, πού κοιτάμε. Όλα τα βλέπει ο Κύριος, όλα. Φίλε το λέει, φίλε. Δεν το λέει ούτε ιε, ούτε φίλε. Πώς εισήλθες εδώ, μη έχοντας ένδυμα γάμου? Πώς τόλμησες? Δεν είχε το ένδυμα της σωτηρίας. Και χωρίς ένδυμα της σωτηρίας δεν μπορούμε να εισέλθουμε στο σπίτι του πατέρα. Ο άσωτος Υιός, πώς, όταν επέστρεψε, πώς εισήλθε στο σπίτι του πατέρα? Πώς? Φέρετε, λέει, τη στολή είναι την πρώτη. Δεν μπήκε έτσι μέσα. Δεν μπορούμε να μπούμε όπως θέλουμε μέσα. Δεν γίνεται. Με ρυπαρό ημάτιο δεν γίνεται. Μια φορά είχα δει έναν ύπνιο για τον εαυτό μου. Είχα δει ότι περνούσαμε αναθεώρηση. Και από αυτή τη μεριά ήταν ο αδερφός ο Κονδύλης και ο αδερφός ο Σπύρος ο Φέγκος. Και ανεβαίνω εγώ, ήταν η σειρά μου. Και ήμουν έτσι όπως είμαι τώρα ντυμένος. Με κουστούμι. Και με κοιτάνε τα αδέρφια από πάνω, ξεκινώντας προς τα κάτω. Και μου λένε, τα παπούτσια, λέει, που φοράς, είναι, λέει, μεταχειρισμένα. Λέω, τι? Όλα εντάξει, αλλά κάτω, λέει, τα παπούτσια σου είναι μεταχειρισμένα. Είναι, λέει, παλιά. Πρέπει να φορέσεις καινούργια παπούτσια. Και ξέρετε τι έκανα? Πήγα, φόρεσα καινούργια παπούτσια. Και ξαναήρθα στην αναθεώρηση, με τα ξανακοιτάνε και μου λένε, τώρα, λέει, μπορείς να εισέλθεις. Και ήταν μια έτσι κουρτίνα όπως εδώ και περνούσε ένας-ένας από εκεί. Για να περάσει όμως από εκεί, έπρεπε να περάσει την αναθεώρηση. Να σε δούνε, να σε εξετάσουνε, να περάσεις τις εξετάσεις και μετά να μπεις. Μα όλα στη ζωή μου είναι εντάξει, όλα τα κάνω. Ναι, αλλά τα παπούτσια, το περπάτημά μου, πού πάω? Εκτός εκκλησίας, πού πάω? Πού πάω? Μα εγώ έρχομαι στην εκκλησία, δεν λείπω ποτέ, είμαι στην προσευχή, ακούω το λόγο του Θεού, διαβάζω το λόγο του Θεού, παίρνω σώμα και αίμα. Ναι, αλλά πού πάω μετά? Μα αυτό δεν έχει σημασία. Έχει. Μπορεί να έχω το ένδυμα γάμου, αλλά τα παπούτσια να είναι παλιά, να μην είναι τα καινούρια. Γιατί στον Κύριο πρέπει να έχουμε καινούρια παπούτσια. Πρέπει να έχουμε καθαρό περπάτημα στη ζωή μας. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε καλό κουστούμι, ωραίο κουστούμι, αλλά πρέπει να έχουμε και αγία και καθαρή ζωή. Ο δε, λέει, αποστομώθη. Τότε είπε ο βασιλεύς προς τους υπηρέτας, δέσαντες, λέει, αυτού πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότον το εξώτερος. Εκεί θελείστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αυτός τι νόμισε? Ότι θα περάσει έτσι? Υπάρχουν μερικοί που λένε, εγώ, λέει, θα είμαι στην αρπαγή της εκκλησίας. Θα είμαι. Το ισχυρίζονται. Και μια φορά το είπα σε κάποια ψυχή. Είπα, λέω, αυτό ο Κύριος θα το κρίνει άμα μας πάρει στην αρπαγή της εκκλησίας. Και νευρίασε, οργίστηκε. Μόνο που δεν με πάτησε τις φωνές. Και εσύ ποιος είσαι? Εγώ, λέω, δεν είμαι τίποτα, αλλά ο λόγος του Θεού τι λέει? Δύο, λέει, θα είναι από μια κλίνη. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Ποιος το κρίνει αυτό? Ο Θεός. Οι Παρθένες ήταν, λέει, 10. Οι 5 ήταν μωρές και οι 5 ήταν φρόνιμες. Ποιες δεν εισήλθαν όμως? Αυτές που δεν είχαν λάδι. Υπήρχε όμως προϋπόθεση ότι όποιος έχει λάδι, αυτός εισέλθει.
Υπήρχε προϋπόθεση, το ξέρανε όλες οι Παρθένες, το ξέρανε ότι θα έρθει ο νυμφίος, ξέρανε ότι πρέπει να έχουν λάδι στα αγγεία. Δεν είχαν όμως. Ήταν το κριτήριο. Δεν είχαν όμως. Ο Κύριος λέει στο λόγο του ναι και αμήν. Το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι. Και ό,τι λέει ο λόγος του Θεού, αυτό θα γίνει στη ζωή μας. Όλους μας. Εγώ μπορεί να ισχυρίζομαι, αλλά το ένδυμά μου, αν δεν είναι ένδυμα γάμου, δεν θα με αφήσει να εισέλθω μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα με αφήσει. Όσο και να θέλω, όσο και να επιμένω, αν δεν έχω την προϋπόθεση, δεν θα εισέλθω. Και μια άλλη φορά πριν είχα ήδη ένα άλλο ύπνιο. Έρχεται ένα λεωφορείο, σταματάει στη στάση. Ανοίγει η πόρτα πίσω. Και όλοι περιμέναν σε ένα να μπουν. Και όλοι είχαν διαβατήριο να μπουν. Και ήταν ένας άντρας, ψηλός, σοβαρός, ελεκτής. Όποιος έδινε το διαβατήριο έμπαινε. Και μπαίνανε και μπαίνανε και μπαίνανε. Και ήρθε η σειρά μου και έψαχνα το διαβατήριο. Έψαχνα να βρω το διαβατήριο. Το διαβατήριο μου πού είναι. Και τρόμαξα να το βρω. Και όταν το βρήκα και το έδειξα, μου λέει, με έκανε έτσι. Παίρνα. Αλλά τρόμαξα. Λέω, μήπως δεν το έχω μαζί του. Το διαβατήριο. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πολλοί θα είναι που θα λένε, Κύριε, Κύριε, άνοιξε ο νησί μας. Πολλοί. Και δεν θα ανοίξει ο Κύριος. Μα Κύριε, στην πλατεία κηρύξαμε. Κάναμε θαύματα πολλά. Δεν άνοιξε ο Κύριος να μπουνε. Και τους λέει μάλιστα, δεν σας εξεύρω. Μα Κύριε, στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια. Το κάνανε. Πράγματι, ναι. Και στις αρχές πίσω το διάβασα, λέω, κάνανε τέτοια πράγματα. Ναι. Κάνανε και θαύματα, βέβαια. Μα και κηρύξαν στις πλατείες, βέβαια. Και δεν μπήκανε. Δεν μπήκανε. Σε ένα σημείο λέει, δεν σας γνωρίζω. Μα Κύριε, δεν με γνωρίζεις. Εγώ είμαι. Δεν σε γνωρίζω. Και μια φορά βρισκόμουν σε ένα δρόμο και ήταν κάποιος που είχε τη μητέρα του στο καροτσάκι. Αυτή ήταν 80, 90 εκεί, 90 και... Και αυτός την έλεγε, «Μαμά, εγώ είμαι ο γιος σου, εγώ». Και αυτή έλεγε, «Ποιος είσαι». «Ο γιος σου είμαι, ο τάδε. Δεν σε γνωρίζω». «Μα εγώ είμαι, μαμά. Δεν σε ξέρω». Είχε Alzheimer ή Demenz, ξέρω εγώ. Και αυτός προσπαθούσε να την πείσει. «Εγώ είμαι, εγώ. Δεν σε ξέρω ποιος είσαι». «Μα το παιδί σου. Δεν σε ξέρω». Αλλά σου πω κάτι, όταν το είδα αυτό, στεναχωρέθηκα. Γιατί λέω, τώρα ήμουν εγώ στη θέση του παιδιού, θα στεναχωριόμουν. Να μην με γνωρίσει η μητέρα μου. Να μην με γνωρίσει ο πατέρας μου. Δεν σε ξέρω. Αυτό το δεν σε ξέρω τους κόστισε όμως. Σ' άλλους λέει, φύγετε από μου, οι εργαζόμενοι λέει την ανομίαν. Την ανομίαν, μα αφού προφητεύανε, αφού κηρύτανε, αφού κάνανε θαύματα, εκβάλανε δαιμόνια. Οι εργαζόμενοι λέει την ανομίαν. Πότε? Όταν δεν προφητεύανε. Πότε? Όταν δεν κάνανε τα θαύματα. Πότε εργαζόνται την ανομία? Όταν δεν εκβάλλαν τα δαιμόνια. Μα γίνεται αυτό? Πώς δεν γίνεται? Μα το χάρισμα δεν είναι δικό μας, είναι του Θεού. Και όταν λειτουργεί, λειτουργεί. Από εκεί και πέρα μετά όμως, η ζωή είναι δικιά μας. Και την κάνουμε εμείς όπου την πάμε εμείς όπου θέλουμε, την κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί είναι η δικιά μας η ζωή. Αλλά λόγος του Θεού λέει, εσείς θέλε ναός και
δεν εξεύρετε ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν μέσα σας? Δεν το ξέρατε? Αυτοί δεν το ξέρανε? Μα κατοικούσε το Πνεύμα του Θεού μέσα τους? Ναι. Εάν τις φθείρει το ναό του Θεού, δηλαδή μπορώ να το φθείρω το ναό του Θεού, μπορώ, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστε λέγεστε εσείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό λέει, πολλοί είναι καλεσμένοι, αλλά λέει λίγοι είναι εκλεκτοί. Πολλούς έχει καλέσει ο Κύριος, πολλοί περάσαν από την εκκλησία, αλλά λίγοι έχουν μείνει. Διότι πολλοί είναι και κλειμένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί. Δυστυχώς, εγώ λέω και δυστυχώς που είναι λίγοι εκλεκτοί. Γιατί οι άλλοι λέει, όπως διαβάσαμε σε αυτή την παραβολή, άλλοι λέει αμελήσανε, άλλοι δεν ήθελαν να έρθουνε και άλλοι μπήκανε, αλλά χωρίς ένδυμα γάμου, χωρίς ένδυμα σωτηρίας, χωρίς διαβατήριο μπήκανε. Λαθρία, λαθρία. Αλλά ξέρετε τι, ο Κύριος τους πιάνει όλους. Μία άλλη φορά είχα δει ένα άλλο ανύπνιο, χρόνια τώρα, ήμουν καινούριος. Δίναμε όλοι εξετάσεις. Ήμασταν σαν σχολείο, ο καθένας είχε το θρανείο του, ο καθένας καθόταν μόνος του. Και είχαμε τα χαρτιά και πάνω είχαμε τις ερωτήσεις. Όλοι. Και έπρεπε να δώσουμε απαντήσεις. Δίναμε εξετάσεις όλοι. Και εγώ είχα μια ερώτηση, πολύ δύσκολη μου φάνηκε, αλλά ήταν μέσα από τον Λόγο του Θεού. Και η ερώτηση ήταν εξής: ποια η διαφορά μεταξύ ανθρώπου και ζώου? Λέω, ποια η διαφορά? Έπρεπε να γράψω να απαντήσω. Το λέει Λόγος του Θεού. Και ξέρετε τι, ζοριστήκα. Ζορίστηκα, ίδρωσα και δεν μπορούσα να γράψω την απάντηση. Δεν την ήξερα. Οι άλλοι όμως, οι άλλοι γράφανε. Τους έβλεπα, γράφανε, γράφανε. Πω, εγώ καθόμουν, σκεφτόμουν, κοιτούσα την ερώτηση, σκεφτόμουν και μπροστά. Μπροστά ήταν δύο εργάτες του Θεού, μπροστά. Επιτηρητές. Και με κοιτούσανε και αυτοί πιστεύαν ότι τα ξέρω όλα, τα ξέρω. Και με κοιτούσαν και χαμογελούσαν ότι τα ξέρεις. Δεν τα ήξερα όμως. Δεν τα ήξερα. Δεν τα ξέρουμε. Και δεν την έγραψα την απάντηση αφού δεν την ήξερα. Και θα δώσουμε όλοι εξετάσεις ένας-ένας. Όχι ομαδικά, ούτε οικογενειακά, ούτε με τη γυναίκα μας. Ένας-ένας θα δώσουμε εξετάσεις. Ένας-ένας θα εισέλθουμε. Ο Νόε έκανε την κιβωτό σύμφωνα με τα μέτρα που του είπε ο Θεός. Ακριβώς λέει, έκανε ακριβώς όπως τον είπε ο Κύριος. Πήρε το ξύλο που τον είπε ο Κύριος και τα έκοψε τα ξύλα ακριβώς έτσι όπως το είπε ο Κύριος, και εισήλθε αυτός και η οικογένειά του και τα ζώα. Και ξέρετε τι είπε ο Κύριος, και μάλιστα το λέει δύο φορές και με έκανε εντύπωση αυτό. Η φροντίδα του Νόε ήταν για την οικογένειά του, αλλά όχι μόνο. Δεν ήταν μόνο και για την οικογένειά του. Και μάλιστα λέει, και από παντός ζώο εκ πάση σαρκός ανά δύο εκ πάντων θέλεις εισάξεις την κιβωτόν, για να φυλάξεις την ζωήν αυτών μετά σε αυτού. Από τον πτηνόν κατά το είδος αυτών και από τον κτηνόν κατά το είδος αυτών, από πάντων των ερπετών της γης κατά το είδος αυτών, ανά δύο εκ πάντων
θέλωσιν εισέλθει προς ε, για να φυλάξεις την ζωή αυτών. Μα και των ζώων, Κύριε. Ναι. Θα επιμεληθείς και τα ζώα και θα προσέξεις να μην πεθάνει ούτε ένα. Μέχρι να βγουν από την Κιβωτό. Και ποια ήταν η αγωνία του Νόε, είχε την οικογένειά του, αλλά φρόντιζε και όλα τα ζώα που ήταν μέσα. Να μην πεθάνει ούτε ένα, αλλά να βγουν όλα ζωντανά. Μεγάλο έργο. Δεν ήταν εύκολο, γιατί ο Νόε έκανε κατά πάντα ό,τι το έλεγε ο Κύριος. Δεν έκανε μόνο την Κιβωτό όπως τον είπε ο Κύριος, αλλά τι, φρόντισε και για την οικογένειά του, φρόντισε και για τα ζώα που ήταν μέσα στην Κιβωτό. Ό,τι ζωντανό υπήρχε. Ώστε όταν άνοιξε η πόρτα της Κιβωτού και βγήκαν όλοι ζωντανοί. Και αυτό θέλει ο Κύριος. Να μας βρει όλους ζωντανούς εν Ιησού Χριστό. Όχι πεθαμένους, όχι νεκρούς, αλλά ζωντανούς. Γι' αυτό μας κάλεσε. Να μας πάρει ζωντανούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος να μας ευλογεί.